Θυμένα καλώδια και άλλα πολλά που εντοπίζονται σε σχολικά κτίρια και απευθύνει και προειδοποιήσεις ο Σύνδεσμος. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Σύνδεσμου, κύριο Χαράλαμπος Καμπαλής, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλή μέρα και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και ασφαλή, γιατί έχετε θέσει θέμα ασφάλειας στα σχολεία. Από πού προκύπτουν οι διαπιστώσεις σας, έχετε κάνει εσείς επιθεωρήσεις, έχουν έρθει κοντά σας από μέλη σας, καταγγελίες από μέλη σας. Πέστε μας εσείς. Καταρχήν, ο σύνδεσμος μας αποτελείται από ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και πανεπιστημιακούς, οι οποίοι προχώρησαν σε επιτόπια επιθεώρηση σε διάφορα σχολεία και έχουν βγάλει τα αποτελέσματά τους. Ουσιαστικά έχουμε δει ότι υπάρχουν προβλήματα άμεσου κίνδυνου ηλεκτροπληξίας σε διάφορα σχολεία. Γι' αυτό κρούμε το πόδι του κινδύνου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στις διάφορες διαδικασίες με σωστό τρόπο, προπάντων, γιατί φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν ακολουθά τη σωστή διαδικασία. Πώς το εννοείται αυτό? Εννοείται ότι κάνουν δουλειές έτσι του ποδαριού και επιφανειακά απλά και μόνο για να μπαλώσουν το πρόβλημα ή το προφανές, αυτό που είναι εμφανές στα μάτια μας? Ουσιαστικά δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο περιοδικός έλεγχος. Ναι. Ο περιοδικός έλεγχος είναι μια διαδικασία που πρέπει κάποιος, ο οποίος είναι αρμόδιος, να επιθεωρήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση, να μπορέσει να καταγράψει τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στη συνέχεια να διορθωθούν. Ναι. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Μάλιστα. Το Υπουργείο Παιδείας πάει ανάποδα και αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Εννοείται πάνε, γίνεται αναφορά ας πούμε για ένα πρόβλημα σε σχολείο. Ωραία, που αφορά ακριβώς τα θέματα ασφάλειας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Και έρχονται χωρίς να κάνουν εκτίμηση του κινδύνου, χωρίς να εντοπίσουν από πού μπορεί να πηγάζει αρχικά το πρόβλημα, μπαλώνουν και μετά κάνουν μια έκθεση αναφοράς. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία ανάποδα? Δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας είναι να βγει σε μια προσφορά, να το πούμε έτσι, ναι, έξω στην αγορά, όπου θα ζητά από ομάδα εργολήπτη και μελετητή, ναι, να προβούν σε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και αυτό προνοείται μέσα από τους κανονισμούς? Προνοείται και μέσα από τους κανονισμούς, αλλά και από τη λογική του κάθε ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή εμείς, όταν πηγαίνουμε το αυτοκίνητο μας για το μηχανοκίνητο έλεγχο, MOT, γίνεται ο ελεγχτής να είναι μαζί με τον μηχανικό αυτό που θα διορθώσει μετά το αυτοκίνητο? Μάλιστα. Είναι παράλογο αυτό που λέμε? Μάλιστα. Όχι, είναι κοντά στη λογική, αλλά δεν ξέρω, αυτό το πρόβλημα δεν έχει προκύψει τώρα, αντιλαμβανόμαστε. Είναι η πάγια τακτική που ακολουθείτε εδώ και χρόνια, έτσι? Όχι, δεν είναι? Είναι πρώτη φορά που προχωρούμε με περιοδικούς ελέγχους, παρόλο που η περί ασφάλειας και υγείας, ναι, νομοθεσία καταγράφει ως υποχρέωση του εργοδότη να προβαίνει συστηματικά σε δοκιμές και ελέγχους. Τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τέτοιους είδους ελέγχους στο Υπουργείο Παιδείας, που έχει εργαζόμενους εκεί πέρα. Ναι. Πέρα από τα παιδιά υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Κύριε Καμαλή, περιμένετε μισό λεπτό, γιατί είναι και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Ανδρέας Μαραγκός, ο οποίος θέλει να απαντήσει πάνω σε αυτά τα οποία λέχθηκαν και μέσω της ανακοίνωσης σας. Κύριε Μαραγκέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε εσείς πώς κάνετε τη διαδικασία όταν εντοπίζετε ότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας και αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολεία? Επειδή εδώ λέγεται και από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου των Ηλεκτρολόγων, του Παγκύπριου Συνδέσμου, ότι δεν γίνεται η ορθή διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εργολήπτης, μελετητής και μετά να γίνεται η επιδιόρθωση. Δεν γίνεται να πηγαίνουν μαζί και να γίνεται αυτή η εργασία. Και μας έφερε και το παράδειγμα, δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως, δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τον έλεγχο για τα αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη, ο έλεγχος καταλληλότητας MOT, να γίνεται σε συνεργασία με τον μηχανικό. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εκείνα που άκουσα τουλάχιστον. Ναι. Πέστε μας εσείς τι ανταποκρίνετε τότε. Τα σχολεία είναι η ιστορία της Κύπρου. Έχουμε σχολεία πέραν των 100 χρόνων και
πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι παλαιότερα οι διευθυντές των σχολείων, οι συνδέσμοι γονέων, οι σχολικές εφοπλίες έκαναν διάφορες παρεμβάσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόσφατη απόφαση, αποφάσισε να επιδιορθώσει. Το πρόβλημα για το σύνδεσμο των ηλεκτρολόγων ξεκίνησε από την ημέρα που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε αυτές τις επιδιορθώσεις. Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός από αυτό που άκουσα προηγουμένως. Εκείνο το οποίο αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο είναι χορηγία 3 εκατομμυρίων ευρώ προς τις σχολικές εφορίες για να προχωρήσουν σε αυτές τις επιδιορθώσεις. Ναι. Και είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Ναι. Όποιο σχολείο χτίστηκε τα τελευταία χρόνια έχει πιστοποιητικό καταλήγματος. Ναι. Όπου οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας προχωρεί σε επέκταση, σε επιδιόρθωση, αυτό μετά από αυτή την επιδιόρθωση γίνεται ταυτόχρονα και η έκδοση πιστοποιητικού καταλήγματος. Ναι. Αυτό που αποφασίστηκε τώρα είναι η έκδοση πιστοποιητικού επιχώρησης από τα αρμόδια σώματα. Που τα αρμόδια σώματα, σύμφωνα με τον κανονισμό σήμερα, είναι η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία. Ναι. Και αυτό θα γίνει. Θα γίνουν οι επιδιορθώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τις διαδικασίες των προσφορών από τις σχολικές εφορίες που είναι οι ιδιοκτήτες των σχολείων και μετά η έκδοση του πιστοποιητικού. Οι σχολικές εφορίες βγαίνουν σε προσφορές. Ορίστε. Οι σχολικές εφορίες είναι αυτές που βγαίνουν στις προσφορές για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Κύριε Σοκράτους, ναι, είναι οι σχολικές εφορίες, αλλά αυτό που έγινε είναι των τελευταίων ημερών. Ναι. Προχθές την Παρασκευή βάστηκαν τα ποσά, τα αντίστοιχα ποσά σε όλες τις σχολικές εφορίες. Ναι. Εκδόθηκε ένας οκτασέλιδος οδηγός από μέρους των τεχνικών υπηρεσιών προς τις σχολικές εφορίες για τον τρόπο να προχωρήσουν. Ναι. Αυτό στο οποίο υπάρχει διαφωνία είναι με τον τρόπο που θα προχωρήσουν. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτήν τη διαδικασία. Νομίζω είναι ξεκάθαρη και η θέση τους. Για να καταλαβαίνουμε όμως, ένα λεπτό, κύριε Μαργκή, να καταλαβαίνουμε. Εννοείται τον τρόπο με τον οποίο θα αναθέσουν αυτές τις εργασίες σε πρόσωπα, σε φυσικά πρόσωπα. Όλα. Όλα και τον τρόπο που θα αναθέσουν και τον τρόπο που θα γίνουν και τον τρόπο που θα πιστοποιηθούν. Ναι, σε αυτά όμως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να είμαστε βέβαιοι ότι, παραδείγματος χάρη, θα επιλεγούν κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή την εργασία. Ωραία. Γιατί βεβαίως, αυτός ο οδηγός είναι ένα είδος επιστήμης και έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων αυτών των ζητημάτων. Μάλιστα. Κοιτάξτε, τα προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσει ο γνωστός του γνωστού, λέω τώρα παραδείγματος χάρη, χωρίς να λέω ότι αυτό γίνεται. Προς Θεού, ναι. Κύριε Σοκράτη. Πρέπει να δώσουν στους καλύτερους και σε αυτούς που θα δώσουν και τις πιο σωστές προσφορές, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στα θέματα ασφάλειας. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Δεν είπε. Ναι, επισημαίνουμε απλά. Μάλιστα. Υπάρχει νομοθεσία για τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων. Την οποία διαδικασία οφείλει κάθε σχολική εφορία να εφαρμόσει. Ναι, μάλιστα. Κύριε Σκαμπαλή, εσάς οι πληροφορίες σας λένε ότι δεν γίνεται ορθά η διαδικασία, δηλαδή αυτό που προνοείται μέσα από την νομοθεσία. Έχουμε διαβάσει τον τεχνικό οδηγό, τον οποίο επικαλείται ο κύριος Μαραγκός, και ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη το άρθρο 53 της περιελεκτρινής νομοθεσίας. Το οποίο αναφέρει. Αποτύπωση σχέδια και διαγράμματα. Μόνο οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μπορούν να κάνουν. Ναι. Και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα, διότι μιλούμε με έναν μηχανικό. Ο κύριος Μαραγκός είναι μηχανικός μέλος του ΕΤΕΚ. Ναι. Δεν μπορεί ουσιαστικά να έχει τέτοιου είδους απόψεις. Αυτό που λέμε είναι ότι οι σχολικές εφορίες, αλλά και η αναργησία η οποία υπήρχε τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στο πρόβλημα. Δεν είμαστε εμείς που δημιουργήσαμε το πρόβλημα. Ναι. Πώς θα το λύσουν? Με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε ενός. Γιατί δεν θέλει ο κύριος Μαραγκός να γίνει σωστά η διαδικασία που λέμε εμείς έτσι και αλλιώς, κύριε Σοκράτους, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί θα είναι στους ελέγχους. Και το ξέρει καλά ο κύριος Μαραγκός. Ναι. Είτε ως μελετητές,
είτε ως εργολάβοι, είτε και ως επιθεωρητές ανάβριων τα πιστοποιητικά τα οποία λέει, δεν καλύψονται και θα πρέπει να πας στην αρμόδια αρχή ηλεκτρισμού, όχι στην ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία. Μάλιστα. Αν ανακαλυφθούν οποιασδήποτε τροποποιήσεις, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να γίνει επανέλεγχος ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ναι. Γι' αυτό εμείς κάνουμε λόγο ουσιαστικά για να ακολουθήσουμε σωστές διαδικασίες για να υπάρχει διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Μάλιστα. Δηλαδή, διαβάζοντας το τεχνικό του οδηγό, αναφέρεται σε ηλεκτρολόγο. Πρώτο λάθος, ο οποίος θα κάνει αποτύπωση. Αυτό δεν ισχύει. Αναφέρεται ότι θα πρέπει οι σχολικές εφορίες να προχωρήσουν σε προσφορές ομάδας χωρίς να έχουν υπόψη τους το τι δουλειές θα κάνουν. Πρώτη φορά έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Είναι διαφορετικό να κάνεις μελέτη και εκτέλεση έργου για έναν έργο το οποίο χτίζεται σήμερα. Ναι. Και διαφορετικό για έναν υφιστάμενο. Είναι κοντά στη λογική. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαραγκέ, γιατί δεν γίνεται αποδιούχους μηχανικούς και γιατί δεν ακολουθείτε το άρθρο που επικαλείται ο κύριος Καμπαλής, το άρθρο 53 του Συντάγματος Νομοθεσίας που μας αναφέρατε? Όταν μιλούμε, νομίζω τώρα μπήκαμε σε λεπτομέρειες που ίσως να μην καταλάβει και ο κόσμος. Η διαφορά μπορεί να είναι στη λεπτομέρεια όμως, κύριε Μαραγκέ. Οπότε καλύτερα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Μιλούμε για ομάδα η οποία θα αναλάβει το έργο. Ναι. Σε εκείνη την ομάδα θα υπάρχει και ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία και έτσι θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς μπορεί να είναι υπάλληλος ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ο οποίος θα ελέξει με τον εργολάβο, κύριε Μαραγκέ? Μάλιστα. Δεν έχω την πρόθεση ούτε να μπούμε σε αντιπαράθεση. Όχι, δεν είναι θέμα πρόθεσης, είναι θέμα να γίνουν σωστά οι διαδικασίες, κύριε Μαραγκέ. Ούτε για αντιπαράθεση καλούμε. Εμείς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν όντως έχει βάση είναι αυτό που λέγεται. Αν υπάρχει διαφορετική τώρα ερμηνεία της νομοθεσίας, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να καταλήξετε και οι δύο πλευρές. Γιατί ξέρετε τι, αν έρθουμε και κάνουμε ξανά επανέλεγχο. Ή ομιγέννητο, έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα. Ή ξέρω εγώ, χρειαστεί επιπλέον κόστος για να γίνει έλεγχος και πάλι και αντικατάσταση και πάλι. Τότε ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι συνέπειες για όλους. Είτε για τα παιδιά πρωτίστως, αλλά και για το ίδιο το κράτος που θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον κόστη. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά όλα λήφθηκαν υπόψη των οδηγών. Μάλιστα. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ένα διαχρονικό πρόβλημα ανάλαβε αυτή η κυβέρνηση να το λύσει. Πολύ καλά έκανε. Απλά να γίνεται και σωστά. Πολύ καλά έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Σοκράτης, ναι, παρακαλώ. Ναι, ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Δεν θα ασχοληθώ με το σχόλιο του κ. Μαραγκού. Νομίζω τα είπαμε. Αυτό που θέλω να απευθυνθώ είναι προς τους τηλεθεατές σας. Ναι. Και να τους πω το εξής. Είναι Χριστούγεννα τώρα. Εμείς λέμε στον κόσμο ότι πρέπει τα διάφορα εξαρτήματα, εξοπλισμοί που χρησιμοποιούσε για τα χριστουγεννιάτικα στολίδια να είναι πιστοποιημένα, να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους εφόσον χρειάζεται. Να έχουν το EU, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ακριβώς, γιατί υπάρχει ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η ασφάλεια για όλους. Ναι. Δεν εξυπηρετούμε κανέναν. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Εγώ ευχαριστώ. Για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια συγκινητική συνάντηση που είχε ο Βλαδιμίρ Πούτιν αμέσως μετά τη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε στους